πρώτου δεκαημέρου, είστε εσείς που κουβαλάτε ένα μεγαλύτερο ας πούμε, σταυρό σε σχέση με τα υπόλοιπα δεκαήμερα, εφόσον εσά εσάς επηρεάζει και ο Άρης που θα μπει στον εγώ γιατί θα διανύσει μόνο τις πρώτες μοίρες του εγώ μέχρι την 8η, αν δεν κάνω λάθος. Άξε τις πρώτες μοίρες του εγώ ναι, λοιπόν, έχει μια έμφαση αυτό ο μήνα σε θέματα καριέρα. Από αύριο θα το δείτε δηλαδή λίγο περισσότερο. Ενδεχομένω όμω αυτό να μην είναι και κακό, δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και μια πρόταση επαγγελματική, μια, μια συνεργασία επίση. Και καλό είναι να το σκεφτείτε έτσι λίγο καλύτερα. Και αν προκύψει τώρα άμεσα και μέσα στην εβδομάδα, δεν θα ήταν κακό να, α, να απαντήσετε και να νέο ναι, αν σας ενδιαφέρει. Τα πράγματα περιπλέκονται μετά τις 17 του μήνα. Εκεί θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και γιατί θα έχουμε ανάβρομερμή και γιατί α, θα έχουμε τον Άρη στον εγώ και οπωσδήποτε δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση σε όλους τους τομείς. Μικρή, το... επειδή στέλνουν, 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 μηνύματα, ναι. να πούμε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και μα καλούν στην Νικαράγουα για τσίπουρα. Ήθελα να το πω. Νικαράγουα. Η Νικαράγουα είναι θυμισμένη επίση. Για το τσίπουρο. Βεβαίω. Λέει, Λέει η τσίπουρο Νικαράγουα. Έχει άμεση σχέση με την Ικαρία. Νικαράγουα, Ικαρία. Τέλει. Και πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που εσείς επηρεάζεστε πιο πολύ από τον ανάδρομο Ερμή αυτό τον μήνα. Όχι τόσο πολύ από τον Άριστον εγώ καιρό, γιατί είπαμε θα διανύσει μόνο τις πρώτες μοίρες. Προσοχή σε λάθη κρίσης και εκτίμησης, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Για σας τους καρκίνους, ανάβρομος θα είναι ο Ερμής στον τομέα της καριέρας των επαγγελματικών. Άρα προσέξτε και σχέσεις με προϊσταμένους, ανωτέρους, όλο αυτό τέλος πάντων το οποίο πρέπει να ρίχνετε κι εσείς λίγο νερό στο κρασί σας. Δεν είναι δηλαδή μια περίοδος που θα σας παίρνει, ειδικά από αύριο και μετά, να ορθώνετε ανάστημα και να σπάτε αυτή τη στιγμή σχέσεις. Αφήστε το να το κάνετε με μεγαλύτερη ψυχραιμία, αν σκέφτεστε κάτι τέτοιο, λίγο αργότερα. Δεν είναι όμως τόσο, τέλος πάντων, το δικό σας δεκαήμερο προβληματισμένο μέσα στο Μάρτιο σε σχέση με το πρώτο. Το τρίτο δεκαήμερο έχει ακόμα ένα, ε, είναι ακόμη καλύτερα, καλύτερες οι προδιαγραφές του Μαρτίου. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να κάνετε αυτό που θέλετε. Είτε ένας νέο στόχος, είτε μια αλλαγή μπορεί να γίνουν πιο εύκολα με τη νέα σελήνη στους στις 17 Μαρτίου. Ακόμα και ένα ταξίδι, αν θέλετε να το οργανώσετε, ή θέματα που αφορούν τους σπουδές μπορεί να πάνε πολύ πιο καλά. Πάμε στους λέοντες. Φυσικά. Πρώτο δεκαήμερο. Ε, τα πράγματα αρχίζουν από αύριο σιγά σιγά να στρώνουν, αγαπητά λιοντάρια, με τους πλανήτες τον κρυό. Έρχονται λοιπόν καλύτερες μέρες και για διαπραγματεύσεις και για δουλειές και στον ερωτικό τομέα και γενικότερα στη διάθεσή σας. Εσείς λοιπόν α, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε από αύριο σιγά σιγά το μήνα και νομίζω ότι ειδικά μέχρι τις 17 του μήνα μπορεί να έχετε πολύ καλύτερη τύχη ερωτικά, οικονομικά, στα επαγγελματικά βλέβεις σχεδόν εδώ στους περισσότερους τομείς. Δεύτερο δεκαήμερο, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αναβολές σε ένα στόχο ή κάποια εμπόδια. Αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι, αν θέλετε να βάλετε μπροστά ένα επαγγελματικό σχέδιο, κάτι μπορεί να σας εμποδίζει. Είναι αυτός ο Ερμής που θα είναι ανάβρομος και από την άλλη εβδομάδα σιγά σιγά θα αρχίσει κάπως να καθυστερεί τα πράγματα. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε το χρόνο σας και να βρείτε καλύτερα όλο αυτό το σχέδιο που έχετε υπόψη να κάνετε. 17 με 23 είναι πολύ τυχερό διάστημα για σας όμως του Δευτέρου Δεκαημέρου και καλά θα κάνετε να το εκμεταλλευτείτε με κάθε τρόπο ερωτικά και οικονομικά. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο, αυτό το μήνα είστε πολύ πιο τυχεροί σε σχέση με τα υπόλοιπα δεκαήμερα, και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, θα το καταλάβετε και εσείς σιγά σιγά ε, με, μέσα στο μήνα. Μέχρι τις 17 ο Άρης Τοξότη είναι πολύ βοηθητικός, σας στηρίζει σε ό,τι καινούριο θέλετε να κάνετε, αλλά και αργότερα η Αφροδίτη, ο Ερμής, α, θα είναι υποστηρικτική απέναντι στο δικό σας δεκαήμερο. Άρα νομίζω ότι μια χαρά μπορεί να κυλήσει ο Μάρτιο που δεν έχει καμία σχέση με του προηγούμενου μήνε. Όχι, το θεωρώ. Ορίστε. Ορίστε. Προλαβαίνω να πω Παρθενό. <συσχε> ναι, ναι, <συσχε> ναι, ναι. Ωραία. Πάμε στον Παρθενό. Που, α, για τους παρθένους τα οικονομικά του πρώτου δεκαημέρου θα είναι αυτά που θα σας αποσχολήσουν περισσότερο μέσα στο Μάρτιο ε, θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή πίεση αυτές εδώ τις ημέρες σε αυτό το τομέα από την άλλη πλευρά θα σας δοθεί η ευκαιρία να τακτοποιήσετε λίγο καλύτερα τα θέματα των οικονομικών α, και αν έχετε ανησυχίες περί των ερωτικών σας μετά τις 17 θα αρχίσουν να στρώνουν λίγο περισσότερο και τα ερωτικά ή μπορεί να στρώνουν καλύτερα και τα θέματα των παιδιών, αν είστε γονεί ή αν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο δεκαήμερο επηρεάζεται πιο πολύ από τον ανάβρομο Ερμή. Εσεί προσοχή σε φουσκωμένου λογαριασμού, σε ύποπτου λογαριασμού, ε, στα οικονομικά, ειδικά αν σα υπόσχονται λαγού με πετραχίλια, είτε σε επενδύσει, είτε ακόμα και σε επίπεδο ε, μισθού. Γενικώ προσέξτε μου τα οικονομικά σα. Αν υπάρχουν οφειλέ και κρυμότητε του παρελθόντο, μπορείτε να τι επιλύσετε. Μην ανοίγετε καινούρια κεφάλαια επενδύσεων και γενικώ προσέξτε το ότι είναι καινούριο από την άλλη εβδομάδα και μετά στα οικονομικά. Το τρίτο δεκαήμερο μέχρι τις 17 ζορίζεται περισσότερο σε σχέσεις, οικογένεια, στο σπίτι, με τις ανάγκες σχεδόν όλων να είναι πολύ πιεστικές απέναντί σας. Α, μετά όμως θα χαλαρώσετε και εσείς λίγο περισσότερο και για σας τα οικονομικά πολύ σημαντικά. Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες και έρβους, ενώ οι γεννημένοι κοντά στις 17-18 Σεπτεμβρίου μπορεί να έχετε και μια ευκαιρία για μια νέα σχέση ή μια συνεργασία με τη Νέα Σελήνη.